Για πες, ήταν μικρό το χάσκι. Το βλέπω το μακαρίτι, κρατιότανε καλά. Αμά. Ποιος είναι ο μακαρίτης έχω το χάσκι. Ναι, ναι. Τι θα δεις λοιπόν αυτήν την εβδομάδα στην Κοσμοτέ TV? Είναι εβδομάδα Champions League. Είναι εβδομάδα που κορυφώνεται η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έτσι με καπελώνεις. Αυτό φταίει. Επειδή κάνεις τις αγωγές σου. Βέβαια. Εγώ θα τα έχουμε... αυτά. Πες, ωραία. Είναι εβδομάδα Champions League. Κουνάμε σε Ντόνι αυτήν την εβδομάδα. Χαμός, ματσάρες. Αλλά έχουμε ξεχωρίσει κάποια. Δύο. Ναι. Πες το ένα, εσύ τα λογώ. Καταρχά, ρέμισε λίγο. Ναι, δεν ξέρω. Κάνε μια ένταση. Δώσ' του κάτι να φάει. Έχεις κάτι να του ρίξουμε. Ίντερ Μπαρτσελόνα, γιατί στην ουσία μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει η πρώτη θέση, να την πάρει η Μπαρτσελόνα το ομίλο, αλλά η δεύτερη θέση μεταξύ Ίντερ και Ντόρτμουντ παίζει και η Ντόρτμουντ, επειδή έχει εύκολο ματς θεωρητικά και θα την πάρει την νίκη, η Ίντερ θέλει οπωσδήποτε την νίκη με την Μπαρτσελόνα για να περάσει ως δεύτερη. Μας έκαψε τον εγκέφαλο. Πάμε τώρα στο ματς. Εγώ τι θα δω, θα πέσουν τσιμέντα. Φυσικά τι θα δω. Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός. Α, θα πας. Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας. Όχι, θα επειδή το δω. Είπες Καραϊσκάκη, γι' αυτό λέω πώς θα γίνει στο Καραϊσκάκη. Και πας με το Κοσμοτέ Go, ρε παιδί. Αν δεν πάω στο Καραϊσκάκη, έχω την Κοσμοτέ TV, θα το δω εκεί. Τελικός, μου γράφει εδώ μεγάλα γράμματα. Τελικός, σου λέει. Κρίνεται ποια ομάδα θα πάει ως τρίτη στο Europa League. Ποιος, okay. Ποια θέλουμε να πάει, ο Ολυμπιακός. Αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας, τη συμπαθούμε, είναι ομάδες αδελφοποιημένες. Προφανώς θέλουμε να πάει Ολυμπιακός. Είπα Ολυμπιακός. Εντάξει, και ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι μια ομάδα που αντιπαθούμε, τη συμπαθούμε. Τι να αντιπαθούμε, πρέπει να περάσει Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα. Ζεις κάτι με τους Σέρβους, θες. Με τον Orthodox Brothers. Α, να πω. Άλλη μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκη μόνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Και με χ τα καταφέρνουμε. Αλλά όχι, δεν θέλουμε. Και με νίκη τα καταφέρνουμε. Επίσης, πριν τον πέρασε, επειδή συμπαθητική ομάδα, λέει ο Ερυθρός Αστέρας. Μια φορά η κόκκινη είναι Ορθόδοξη. Τι ήθελα να σου πω, καλή μπαλίτσα. Να μην ξεχάσουμε όμως και την Basketball League. Εντάξει, την Basket League. Όπου έχουμε ένα ωραίο ντέρμπι. Είναι ντέρμπι, παρόλο που δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης. Είναι ακόμα ντέρμπι. ΑΕΚ Άρης. Μιλάς από εκεί. Μου έχει γυρίσει πλάτη σήμερα. Στα ντέρμπι πάντα μεταμορφώνονται οι ομάδες. Είναι ντέρμπι, είναι γοήτρου. Είναι οι δύο κυκρινόμαυροι. Η Βασίλισσα και ο Άρης. Ομάδες αυτοκράτορας. Θα μπουν μέσα και θα τα δώσουν όλα. Εγώ που θα σε πάω πάλι. Τα κλασικά μου Premier League. Ναι, ωραίο ματς. Arsenal Manchester City. Είναι ένα ακόμα μεγάλο μάτς, κοίταξε, γιατί η City θέλει να μην φύγει η Liverpool πολύ μπροστά. Okay. Εντάξει, λίγο δύσκολο τώρα πια όμως. Να θέλει να μην φύγει λίγο. Θα με αφήσει να μιλήσω. Ναι, πες. Αλλά. Ωραία. Η Arsenal έχει έρθει, έχει αλλάξει προπονητή. Mm. Έχει έναν υπηρεσιακό εκεί, μου έχει γράψει, είναι και όμορφος ο. Ο Φρέντι Λιούμπερκ. Ήταν και μοντέλο του Ταεσόρχα, του Calvin Klein. Άρσενα, λύσε. Ναι, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Έχω πάει, σου έχω πει στο Emirates. Ναι, καθόλου. Από τότε πήγαμε χάλια. Από τότε πήγαμε μια χαρά, ήδη το πρωτάθλημα. Από το 11-12, από... Από... Βέβαια, δεν έχουμε σταυρώσει τίποτα. Ούτε κύπελο δεν έχουμε πάρει από το 11-12. Από όταν πήγες, ρε. Ήταν ανάγκη να πας. Έχουμε νέα εκπομπή στην Cosmote TV. Ωραία, τι. Το οποίο λέγεται Game Arena. Α, είναι το Arena. Αυτό ήταν το Arena. Είναι νέα εκπομπή της Cosmote TV για τα video games, που μεταφέρει εξελίξεις. Όχι μόνο για τα video games, γενικά για τα παιχνίδια, για την αγορά των video games. Οτιδήποτε πρέπει να μάθει. Οτιδήποτε θέλει να μάθει ένας gamer. Το παρουσιάζει ο Παύλος Παπαπαύλου και η Κορίνα Ντιλενιάν. Ναι, γνώστης και μύστης, βέβαια, των games. Ό,τι θέλετε. Εσύ παίζετε, εντάξει, εγώ να μην πω ψέματα, δεν πολύ βλέπω για gaming, δεν παίζω κλπ. Παρασκευή είναι και κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή 10:30. Ωραία. Που είχαμε μείνει. Τι θα δω όμως εγώ με χαρά. Δεν με νοιάζει, αλήθεια. Την ξέρεις τη σειρά το Staff Let's Flats. Το Στάθι. Staff Let's Flats. Στο Staff Let's Flats, ναι, βέβαια. Για πες το γρήγορα. Staff Let's Flats. Αυτό είναι γρήγορα. Staff Let's Flats. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Comedy καταστάσεων, έτσι, τέτοια φάση. Είναι ο Τζέιμι Δημητρίου, ο οποίος είναι ένα stand-up comedian, ο οποίος έχει κυπριακή καταγωγή. Αυτός είναι τύπου ένας μεσίτης που έχει ο μπάς του την οικογενειακή επιχείρηση. Ωραία, μεσιτικά δηλαδή, και με τα let's μεσιτικά flats, ναι. Let's flats, rooms to let, let's flats, ναι. Και δεν τα καταφέρνει πολύ καλά, δεν είναι πολύ καλό. Και ο πατέρας του στην πρώτη σεζόν, στο τέλος, δείχνει ότι άφησε, spoiler alert, κλείστε τα μένει, ναι. Ότι έχει αφήσει την διευθυντική θέση στον εχθρό, όχι στο γιο του. Cliffhanger. Αυτό. Και είναι πάρα πολύ αστεία, κάθεσαι, αράζεις, το βλέπεις. Και έφυγες. Ωραία. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού σπίτι μου να έρθεις να δούμε το Game Arena. Την πρεμιέρα. Arena. Game Arena. Ναι. Την πρεμιέρα. Σε περιμένω σπίτι. Φέρε κάτι να τσιμπήσουμε και τι τέτοια. Τι θέλετε να φέρω. Όχι αυτό. Κάτι, οτιδήποτε άλλο θες. Εντάξει. Πάω να ανάψω θερμοσύφωνα. Couch potato και την επόμενη εβδομάδα μαζί σας.